Όλοι καταλαβαίνουμε πως βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε έκτακτες, κρίσιμες στιγμές. Με ορατό τον κίνδυνο, η εξάπλωση της πανδημίας να πάρει ακόμα πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κρίσιμες γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται ένα βήμα πριν την παντελή κατάρρευση. Κρίσιμες γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης, χιλιάδες επαγγελματίες λίγο πριν την καταστροφή. Κρίσιμες γιατί πλέον δεν στεκόμαστε στα χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, αλλά δυστυχώς τους δεκάδες νεκρούς καθημερινά. Σας είχαμε προειδοποιήσει και πριν από 2 μήνες από αυτό εδώ το βήμα, όταν πάλι συζητούσαμε για την πανδημία, τότε που τα κρούσματα ήταν ακόμα τριψήφια. Σας το είπαμε και θα το ξαναπούμε. Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτα μέτρα. Μέτρα που η κυβέρνησή σας έπρεπε να είχε πάρει από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας. Μπορούσατε, αλλά δεν το κάνατε. Όχι τόσο από ανικανότητα, όπως σας καταμαρτυρά ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως ή άλλα κόμματα, αλλά από καθαρή, από συνειδητή επιλογή. Η κριτική μας δεν αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την επιστημονική γνώση των ειδικών για τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται, αλλά τις δικές σας πολιτικές επιλογές. Μπορούσατε να θωρακίσετε το δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές προσλήψεις προσωπικού, όπως από την πρώτη στιγμή σας φώναζαν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλοι οι υγειονομικοί, οι οποίοι γνωρίζουν βέβαια καλύτερα από σας και από πρώτο χέρι τις αντοχές των δημόσιων νοσοκομείων, την ανεπάρκεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αντί γι' αυτό, εσείς βαφτίσατε θωράκιση τα μπαλώματα και την ανακύκλωση του προσωπικού, που αντί να αυξάνεται, και κυρίως το μόνιμο προσωπικό, σε πολλές περιπτώσεις μειώνεται. Μπορούσατε να πάρετε μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς με βάση τις συγκεκριμένες προτάσεις των εργαζομένων, των σωματείων τους, τα οποία προειδοποιούσαν ότι οι χώροι δουλειάς θα εξελιχθούν σε μαζικές εστίες υπερμετάδοσης. Όπως και έγινε με την κονσερβοποιία στα Γιάννητσα, την πτηνοτροφική μονάδα στα Γιάννενα, μην τα λέω αναλυτικά, σε άλλες περιοχές της χώρας. Δεν το κάνετε γιατί την προστασία την θεωρείτε κόστος και το κόστος προστασίας απειλεί βέβαια, όπως λέτε, την καπιταλιστική κερδοφορία. Μπορούσατε και είχατε όλο το χρόνο να το κάνετε, να προχωρήσετε τις αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών, να βρείτε τις απαιτούμενες αίθουσες επίσης, για να μειωθούν οι μαθητές ανατάξεις. Αντί γι' αυτό, μέσα στην πανδημία, με νόμο αυξήσατε ως ανώτατο όριο τους 27 μαθητές ανατάξει. Μπορούσατε να πάρετε μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως ακόμα και επιστήμονες σας συνιστούσαν, γνωρίζοντας τι τραγικές συνέπειες μπορεί να έχει ο καθημερινός συνωστισμός χιλιάδων εργαζομένων, χιλιάδων ανθρώπων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό βέβαια το εύλογο αίτημα, εσείς ο ίδιος κύριε Πρωθυπουργέ, απαντήσατε με κινησμό. Τι να κάνουμε, είπατε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει άλλη επιλογή από το να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι θα μετακινείται στιβαγμένο σαν τη σαρδέλα και θα τρέμει μην τυχόν και κολλήσει κορονοϊό μέσα στα λεωφορεία. Αντί λοιπόν να πάρετε τα αναγκαία αυτά μέτρα 9 μήνες τώρα, επιμένετε να πορεύεστε με σημαία αποκλειστικά και μόνο την ατομική ευθύνη. Λες και για το πάρτι που κάνει ο κορονοϊός στα γυροκομεία φταίνε οι ζωηροί ηλικιωμένοι που ξεφαντώνουν και όχι η έλλειψη μέτρων και ο έλεγχος, ο καθημερινός της εφαρμογής αυτών των μέτρων.
Λες και τα μαζικά κρούσματα στα συσκευαστήρια, στις κονσερβοποιίες, στη Βόρεια Ελλάδα, έγιναν από εργαζόμενους δίθεν αρνητές της μάσκας και όχι από την έλλειψη στοιχειώδους, κάθε στοιχειώδους μέτρου, με ευθύνη και της κυβέρνησης και βέβαια διαφόρων επιχειρηματιών. 9 μήνες τώρα κουνάτε το δάχτυλο στο λαό και την νεολαία, αξιοποιείτε κάποιους ανεύθυνους, ψεκασμένους, όπως τους λέει ο λαός, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι, για να κρύψετε τις δικές σας εγκληματικές ευθύνες. Ποιος έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι τα νοσοκομεία, οι κλινικές φτάνουν στα όρια τους, για το ότι οι ΜΕΘ λιγοστεύουν, τα χειρουργεία αναβάλλονται? Ποιος τελικά θα έχει την ευθύνη όταν οι γιατροί θα βρεθούν στη δύσκολη θέση να πρέπει να επιλέξουν ποιος θα μπει στην εντατική και ποιος όχι? Η επίκληση της ατομικής ευθύνης όχι μόνο δεν μπορεί να σας πάει πολύ μακριά, αλλά έχει και ένα ακόμη πιο ύπουλο στόχο: να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι, ο λαός, ως δεδομένα τα όρια αντοχής του δημόσιου συστήματος υγείας, των υποδομών και της τελέχωσής του. Και τελικά να πιστέψουν ότι η κυβέρνησή σας, το κράτος σας, κάνει όλα όσα μπορεί και άρα αυτό που θα καθορίσει τα πράγματα είναι κυρίως ή μόνο η δική του ατομική συμπεριφορά. Σας ακούμε να δικαιολογείτε τα νέα περιοριστικά μέτρα με το να μην έχουμε πιέσεις στο σύστημα υγείας. Πιέσεις που θα μπορούσε, που δεν θα μπορούσε, λέτε, να διαχειριστεί αυτό το σύστημα. Επικαλεστήκατε ξανά και ξανά τα όρια του συστήματος υγείας που εσείς όμως δημιουργήσατε. Γιατί τα χρόνια που πέρασαν, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισαν πάνω από 10.000 κλίνες σε δημόσια νοσοκομεία. Και σήμερα όλοι σας παριστάνετε τους ευαίσθητους για το δημόσιο σύστημα. Σπάτε όλα τα ρεκόρ υποκρισίας. Ποιος έκλεισε τα νοσοκομεία την περίοδο των μνημονίων? Δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία? Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ? Εσείς δεν είστε που λέγατε ότι πρέπει να κλείσουν νοσοκομεία γιατί είναι αντιπαραγωγικά, κοστοβόρα, άρα και σπατάλη για τον κρατικό προϋπολογισμό? Ότι πρέπει να καταργηθούν τμήματα, κλινικές, γιατί είναι σε κοντινούς νομούς και οι ασθενείς, λέει, μπορούν να εξυπηρετηθούν από λιγότερα νοσοκομεία και κλινικές? Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά τα νοσοκομεία ήταν και τα νοσοκομεία των Λοιμωδών. Και τι μας λέγατε τότε? Ότι αυτά τα νοσοκομεία δεν έχουν λόγο ύπαρξης γιατί πέρασε η εποχή των πανδημιών. Όμως φιλολαϊκή πολιτική μπορεί να κάνει μόνο όποιος κάνει σωστή πρόβλεψη με γνώμονα τα λαϊκά συμφέροντα. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι δεν μπορούσατε, όπως λέτε, να το προβλέψετε έστω σαν μια πιθανότητα, αφού οι πανδημίες δεν εμφανίζονται συχνά, όμως τα λοιμώδη νοσήματα έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και απαιτούν ειδικές συνθήκες νοσηλείας. Κι όμως αυτά τα νοσοκομεία που θα μπορούσαν να ήταν σήμερα στην εμπροστοφυλακή της μάχης κατά του κορονοϊού, τα σφραγίσατε. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε και πολύ ξεγασιάρης τώρα που είναι στην αντιπολίτευση, να του θυμίσουμε, αλήθεια, ποιος κράτησε τα νοσοκομεία κλειστά και μάλιστα έκλεισε και άλλα, όπως το νοσοκομείο Θώρακος στην Πάτρα? Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιοι έφεραν στο χείλος του γκρεμού την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τις συγχωνεύσεις των μονάδων? Δεν ήσασταν όλοι εσείς παρέα? Ποιοι κάνανε σημαία τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία? Δεν ήσασταν πάλι όλοι εσείς? Λουστείτε τώρα την αρμονική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Την ώρα που τα χειρουργεία στον ιδιωτικό τομέα γίνονται κανονικά, για όποιον φυσικά το αντέχει η τσέπη του και έχει το χρήμα, στο δημόσιο κόβονται κατά 80%. Ενώ οι ανασφάλιστοι, τους οποίους δεν αντέχει το δημόσιο σύστημα να περιθάλψει, στον ιδιωτικό τομέα είναι ανεπιθύμητοι και έτσι χάνονται ζωές. Ακόμα
και η νέα τροπολογία που είπατε, που μάθαμε τέλος πάντων από τον τύπο ότι θα καταθέσετε, με βάση τα δημοσιεύματα το λέω αυτό, δεν αλλάζει σε τίποτα την ουσία. Και αυτό αναγκαστήκατε πάλι να το κάνετε ή θα το κάνετε, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, μετά την κατακραυγή από την αποκάλυψη που έκανε η εφημερίδα του ΚΚΕ χτες, ο Ριζοσπάστης. Αρκετά λοιπόν με τα ψέματα και την υποκρισία. Όλοι σας είστε συνυπεύθυνοι για το σημερινό χάλι, γιατί όλοι πάνω από τις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού, βάζετε τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό δεν κάνατε στις αρχές του καλοκαιριού, όταν μάλιστα τα κρούσματα ήταν σχεδόν μηδενικά? Πάνω από την ανάγκη για την προστασία της υγείας του λαού, η κυβέρνησή σας έβαλε τις απαιτήσεις των μεγάλων ομίλων του τουρισμού, των εφοπλιστών της ακτοπλοείας, των εταιριών, των αερομεταφορικών εταιριών. Και αφήστε αυτά που ξέρετε ότι δεν θέλετε να βάλετε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Είναι ντροπή και να το λέτε, αφού προφανώς κανείς δεν το θέλει αυτό, ούτε κι εσείς φυσικά. Όμως το αδιαμφισβήτητο πλέον γεγονός για το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ότι με το άνοιγμα του τουρισμού, έτσι όπως έγινε και την περίοδο που έγινε, βάλατε τελικά εσείς σε κίνδυνο πολλές ανθρώπινες ζωές. Και είναι πραγματικά εξοργιστικό η κυβέρνηση να προσπαθεί να κάνει βολικές και επιλεκτικές συγκρίσεις με άλλες χώρες για να φύγει και από τη δύσκολη θέση. Τι κρύβεται εκτός όλων των άλλων? Ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα και στην Ελλάδα αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα χρόνια κοπιώδεις, συχνά αθόρυβοι αγώνες για τη δημόσια υγεία, που έστω απέτρεψαν τα πολύ χειρότερα, σαν αυτά που γνώρισαν άλλες χώρες που δεν είχαν τέτοιους αγώνες, αλλά επικρατούσε σιγή νεκροταφείου στο κίνημα. Αγώνες τους οποίους και στην Ελλάδα όλοι σας πολεμήσατε, συκοφαντήσατε, παρά τα χειροκροτήματα τελευταία την Άνοιξη στους ήρωες υγειονομικούς, που υποκριτικά βέβαια πάλι κάνατε λίγους μήνες πριν. Απ' την άλλη έχουμε το άλλο, εξίσου εξοργιστικό, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στην προσπάθειά του τώρα να διαχωριστεί εναγωνίως από την κυβέρνηση, από την πολιτική που και ο ίδιος εφάρμοσε, προσπαθεί να βγάλει λάδι τις άλλες κυβερνήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, οι οποίες εξίσου εγκλημάτισαν ενάντια στους λαούς τους με τις εκατόμβες θυμάτων, με τα κοινικά διλήμματα, ποιος θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει, με τις πλάτες που έκαναν όλες οι κυβερνήσεις στα διάφορα επιχειρηματικά μεγάλα συμφέροντα, είτε της βιομηχανίας είτε του τουρισμού. Πριν λίγες μέρες στην Ισπανία, που συγκυβερνά το εκεί Πασόκ με τον εκεί ΣΥΡΙΖΑ, έγινε μια μεγάλη απεργία στους υγειονομικούς που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με αυτά εδώ, φτάνοντας μάλιστα εκεί στο σημείο να αναθέτει η κυβέρνηση στους γιατρούς να εκτελούν καθήκοντα εντελώς άσχετα με την ειδικότητά τους. Πίσω δηλαδή ολοταχώς στο μεσαίωνα. Αυτός είναι ο δικός σας, ο καπιταλιστικός σας κόσμος, αγαπητέ Αλέξη που λείπεις τώρα, μιας και με προσφώνησες για τον καπιταλισμό και εσύ ως αγαπητέ Δημήτρη. Και αυτόν τον καπιταλισμό μας τον παρουσιάζεται ως όμορφο και αγγελικά πλασμένο, και που βέβαια σήμερα φανερώνει μόνο το αποκρουστικό του θανατηφόρο πρόσωπο. Στο μεσαίωνα θέλουν να μας γυρίσουν κι όσοι είδαν την πανδημία σαν χρυσή ευκαιρία για να περάσουν και νέα αντιδραστικά μέτρα. Για να περάσετε στην κυριολεξία τις αντιλαϊκές ανατροπές του αιώνα, με στόχο να πληρώσουν την οικονομική, καπιταλιστική κρίση πάλι οι εργαζόμενοι. Αναφέρομαι πρώτα απ' όλα σε αυτό το έκτρωμα, στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που δώσατε στη δημοσιότητα. Και λέμε έκτρωμα γιατί στόχο έχει να μετατρέψει όλη τη χώρα σε μια μεγάλη ειδική οικονομική ζώνη πλήρως ασυδοσίας του κεφαλαίου, απαγόρευση συνδικαλιστικών ελευθεριών, φίμωσης κάθε φωνής που αγωνίζεται για εργατικά, λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες.
Αλήθεια, είναι ή δεν είναι ανατροπή του αιώνα η νομοθέτηση για πρώτη φορά στη χώρα μας της δεκάωρης εργασίας. 134 χρόνια μετά την απεργία του Σικάγο και ακριβώς 100 χρόνια ύστερα από την πρώτη νομοθέτηση του οκταώρου στην Ελλάδα. Όταν στην πραγματικότητα μας λέτε πως οι εργαζόμενοι, ως σύγχρονοι σκλάβοι, θα αναγκάζονται να εργάζονται 10 ώρες με απλήρωτες υπερορίες για σχεδόν 6 μήνες, με μόνη προϋπόθεση οι εργοδότες να τους δίνουν λίγες μέρες άδεια στο ίδιο διάστημα. Είναι ή δεν είναι ανατροπή του αιώνα η απαγόρευση της απεργίας στο δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους περισσότερους συγκεντρωμένους εργοστασιακούς χώρους. 44 χρόνια μετά το μαύρο νόμο του γνωστού τότε Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Λάσκαρη, που έμεινε στα χαρτιά και στην ιστορία, αφού πρώτα γελιοποιήθηκε ο ίδιος και η τότε κυβέρνηση, γιατί νόμιζε πως με τον νόμο, με ένα νόμο του, θα καταργούσε την ταξική πάλη. Αυτά είχε πει τότε. Είναι ή δεν είναι ανατροπή του αιώνα τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιό σας για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, όπου ουσιαστικά εγκαινιάζεται ένα κυνήγι απέναντι στα σωματεία, δημιουργώντας ανοιχτό μηχανισμό φακελώματος σε όσους εργαζόμενους επιλέγουν να οργανωθούν σε αυτά. Τι θέλετε να κάνετε? Να φτιάξετε ένα αρχείο συνδικαλισμένων, το οποίο βέβαια θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου, αλλά κυρίως των μεγαλοεργοδοτών? Τα όσα επίσης προβλέπει το νομοσχέδιό σας για την παραπέρα μείωση του μέσου μισθού, την επέκταση της ευελιξίας, αλλά και την αναβάθμιση του ΟΜΕΔ, δηλαδή του οργανισμού που πλειοψηφεί το κράτος και η εργοδοσία, είναι το επιστέγασμα των ανατροπών που σχεδιάζεται. Όλα αυτά τα εγκλήματα σε βάρος των εργαζομένων, μαζί φυσικά με την τηλεργασία που θα την χώσετε και αυτή σε αυτό το νομοσχέδιο, όπως μαθαίνουμε, δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν στις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις. Ό,τι και αν λένε τα στελέχη σας, ό,τι και αν λέει ο Υπουργός Εργασίας. Γιατί οι αντιδραστικές αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, μετά από 40 χρόνια, ούτε βελτίωση είναι, ούτε εξυγχρονισμός του συνδικαλιστικού κινήματος είναι, όπως λέτε. Γιατί τα νέα εμπόδια συνέχεια αυτών που έβαλαν προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατοχυρώνουν, αλλά καταργούν το δικαίωμα στην απεργία. Και είναι τουλάχιστον προκλητικό να λέει ο Υπουργός σας ότι με τον νέο νόμο το συνδικαλιστικό κίνημα γίνεται πιο ελκυστικό στους εργαζόμενους. Και μην μας πείτε ότι σας έπιασε ο πόνος γιατί οι εργαζόμενοι δεν συνδικαλίζονται μαζικά. Για την τρομοκρατία στους τόπους δουλειάς έχετε ακούσει καθόλου? Για τους συνδικαλιστές εργάτες που έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας της δράσης τους? Είναι μάλιστα τέτοιο το μίσος του Υπουργού σας για το συνδικαλιστικό κίνημα, για το ταξικό εργατικό κίνημα κυρίως, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, που σέρνει στα δικαστήρια συνδικαλιστές για την αγωνιστική τους δράση. Είστε βαθιά γελασμένοι αν νομίζετε ότι θα πιάσετε στον ύπνο τους εργαζόμενους. Πάρτε πίσω αυτό το έκτρωμα. Τίποτα διαφορετικό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Τέτοιου είδους εκτρώματα δεν παγώνουν, όπως σας προτρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο αποσύρονται. Αλλιώς καταργούνται στην πράξη. Όπως και άλλα πολλά. Αν δεν θέλετε να γίνετε κι εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ξανά πολιτικό ανέκδοτο, όπως έγιναν διάφοροι προκατοχοί σας, που πίστεψαν ότι μπορούν να βάλουν στο γύψο τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της εργατικής τάξης. Κυρίες και κύριοι, δεν βρισκόμαστε στο Μάρτι, είμαστε στο Νοέμβρη, με δεκάδες νεκρούς καθημερινά. Εσείς οι ίδιοι λέτε ότι έχουμε πόλεμο. Πάρτε λοιπόν τώρα έστω όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να βγούμε από αυτόν τον πόλεμο με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και όταν πρόκειται για απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, τα μέτρα αυτά είναι κρίσιμο να τα πάρετε τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Προχωρήστε στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας.
για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες μεθ, τα μαζικά δωρεάν τεστ, ο δημόσιος έλεγχος σε κρίσιμους χώρους, όπως είναι η οίκη ευγυρίας. Και όταν λέμε επίταξη, εννοούμε επίταξη. Θέλετε να σας το ξαναπούμε? Επίταξη σημαίνει επίταξη και όχι αγορά υπηρεσιών από το κράτος, όχι αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών όπως προβλέπει η τροπολογία της κυβέρνησης, την οποία ψήφισαν και ο ΣΥΡΙΖΑ με το κοινάλ που θα την πληρώσει πάλι ο λαός. Επίταξη σημαίνει ότι το κράτος παίρνει υπό τον έλεγχό του σήμερα εκτάκτως τις ιδιωτικές δομές υγείας και πρόνοιας, πρώτα και κύρια τα νοσοκομεία. Αναλαμβάνει τη λειτουργία τους, πληρώνει το προσωπικό τους. Ας μείνουν χωρίς κέρδη οι κλινικάρχες για μερικούς μήνες. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εδώ υπάρχουν εργαζόμενοι που μένουν χωρίς εισόδημα και χωρίς καμιά στήριξη. Δεν θα κλάψουμε για όσους εδώ που τα λέμε τώρα έχουν βγάλει και αμύθιτα κέρδη όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση. Και με την πανδημία ακόμα περισσότερα. Κάντε τώρα τις αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών. Εξασφαλίστε τον αναγκαίο εξοπλισμό. Τι περιμένετε? Λέτε ότι σχεδόν διπλασιάσατε τις κλίνες ΜΕΘ, ότι πλησιάζουμε το στόχο για τις 1.200 που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε όμως να σας πούμε τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πιάσει το μέσο όρο? Στέλνουν ασθενείς σε άλλες χώρες γιατί δεν μπορούν πια να τους νοσηλεύσουν, ενώ ήδη έχει προηγηθεί η διαλογή ποιος θα σωθεί και ποιος θα πεθάνει. Η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, τη μόνη κριτική που σας κάνει είναι ότι φουσκώνετε τα νούμερα αφού υπολογίζετε και τις κλίνες του ιδιωτικού τομέα. Αλλά τσιμουδιά για τις ΜΕΘ που άφησε, οι οποίες δεν φτάνουν όχι για τις συνθήκες πανδημίας, αλλά ούτε για τρέχουσες συνθήκες. Αυτή την ώρα που μιλάμε πανελλαδικά, οι υπάρχουσες δημόσιες κλίνες ΜΕΘ, 883 λέτε εσείς είναι, σε ορισμένες περιοχές έχουν καλυφθεί κατά 100%. Και όσες καταφέρατε να προσθέσετε σε αυτές αυτό το διάστημα για τις ανάγκες του κορονοϊού, στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι δανεικές. Είτε γιατί εξυπηρετούν ανάγκες άλλων ασθενειών, είτε γιατί μετατρέψατε ορισμένες κλίνες μονάδων αυξημένης φροντίδας σε κλίνες ΜΕΘ και μάλιστα με μεταφορά προσωπικού από άλλα τμήματα. Φτάσαμε να μετράμε με τα δάχτυλα τις ΜΕΘ που έχουν απομείνει, γιατί εδώ μας έφτασε η πολιτική της υποχρηματοδότησης, του μισοκλίνω μια τρύπα και ανοίγω πολλές άλλες. Γι' αυτό αποφασίσατε την αναστολή των προγραμματισμένων χειρουργείων κατά 80%. Πόσο κοστίζει μια νέα ΜΕΘ? Είναι τόσο απαγορευτικό το κόστος? Όχι βέβαια. Γιατί δεν προχωράτε στη δημιουργία νέων ΜΕΘ με αγορά εξοπλισμού και προσλήψεις προσωπικού για να μας μείνουν κιόλα, ώστε να καλύψουμε και τις τρέχουσες ανάγκες μετά? Δεν το κάνετε γιατί δεν θέλετε. Γιατί η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι σε ευθεία σύγκρουση με την αντίληψή σας, με την πολιτική σας, που είναι πολιτική εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης της υγείας. Στο υποβαθμισμένο σύστημα υγείας που όλοι σας διαμορφώσατε, δεν χωράνε δύο ασθένειες. Και όποιος καταφέρει να μην κολλήσει κορονοϊό και αρρωστήσει από κάτι άλλο, κακό του κεφαλή του. Αυτό του λέτε. Επίταξη λοιπόν του ιδιωτικού τομέα, μαζικές προσλήψεις για να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες που υπάρχουν και να μην γίνει το δημόσιο σύστημα της μίας νόσου. Πάρτε τώρα ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, με μαζικά τεστ παντού για να σταματήσει παραπέρα η μαζική εξάπλωση. Βάλτε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να ελέγξει την υλοποίηση αυτών των μέτρων προστασίας. Ξέρουμε βέβαια πως όλοι σας οδηγήσατε το σώμα αυτό, τον ΣΕΠΕ, στην απραξία, το αποδεκατήσατε. Κάντε προσλήψεις για να το στελεχώσετε. Πάρτε μέτρα τώρα στα σχολεία με 15 παιδιά ανά τάξη, προσλήψεις εκπαιδευτικών. Η απόφασή σας να κλείσετε τα γυμνάσια και τα λύκεια είναι η ομολογία σας
ότι τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τις συνθήκες που τα ανοίξατε. Δεν είναι για γέλια, είναι μόνο για κλάματα. Αυτό που συμβαίνει και σήμερα για την τηλεκπαίδευση των μαθητών, των γυμνασίων, των λυκείων σε όλη τη χώρα. 4 μέρες τώρα το σύστημα σέρνεται, εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να μπουν στο σύστημα, μαθητές πετιούνται εκτός και δεν λέμε για την αγγλική εταιρεία που έχει τη διαχείριση, μόνο. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί έχουν αγανακτήσει και έχουν δίκιο. Η κατάσταση αυτή οξύνει ακόμα περισσότερο τις τεράστιες κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες. Οι μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία για τη συγκρότησή τους, χάνουν τη σειρά τους, χάνουν τη συγκροτημένη επαφή με τη σχολική γνώση. Πάρτε μέτρα τώρα, στηρίξτε τον παιδαγωγικό σχεδιασμό του Συλλόγου Διδασκόντων σε κάθε σχολείο, για όλους τους πρόσφορους τρόπους της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Υλοποιήστε τις προτάσεις των εκπαιδευτικών. Ακόμα και για αυτές τις λίγες εβδομάδες, εξασφαλίστε τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για αυτή την εξαποστάσεως διδασκαλία. Σας το έχουμε πει, θα το επαναλάβουμε, η αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα. Μπορείτε να κάνετε προσλήψεις, μπορείτε να επιτάξετε ιδιωτικά λεωφορεία που σήμερα βρίσκονται σε απραξία. Σας το ξαναλέμε, 2.000 τουριστικά λεωφορεία, μας λένε οι υπεύθυνοι, σκουριάζουν, ενώ μπορούν να ενταχθούν στο κεντρικό σχέδιο, να αποσυμφορηθεί λιγάκι η κατάσταση. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει «Κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω, πρώτη μεριμνά μας είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι και οι πιο αδύναμοι». Έχετε συνέστηση ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες επαγγελματίες που έμειναν χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα και οι οποίοι ήδη έχουν συσσωρεύσει πολλά βάρη από την προηγούμενη περίοδο? Έχετε συνέστηση σε τι κατάσταση βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού, του τουρισμού ή εργαζόμενοι στο εμπόριο? Έχετε συνέστηση σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι καλλιτέχνες, τους οποίους όλο αυτό το διάστημα αφήσατε ξεκρέμαστους και τώρα έχουν φτάσει στα όρια της ανέχειας? Αλλά και τους ανθρώπους του αθλητισμού, προπονητές, εργαζόμενους, αλλά και αθλητές. Το έκτακτο επίδομα, λοιπόν, πρέπει να αφορά όλους τους ανέργους, χωρίς προϋποθέσεις. Μπορεί να ανοίξατε την όρεξη των μεγάλων επιχειρηματιών με το δώρο του Πάσχα, που είναι λεφτά όμως των ίδιων των εργαζομένων, αλλά δεν θα σας περάσει. Ξεχάστε οποιαδήποτε σκέψη για κατάργηση του δώρου των Χριστουγέννων. Η κριτική μας απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη διαχείριση πραγματικά αυτής της πρωτόγνωρης περιπέτειας, οι θέσεις και οι προτάσεις που διατυπώνουμε και στη σημερινή συζήτηση, γίνονται από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των σύγχρονων αναγκών που μπορούν να ικανοποιηθούν και το σύστημά σας του σταστερεί. Εσείς που κάνετε άσφαιρη κριτική στην κυβέρνηση επίσης, απευθύνομαι κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θεωρείτε δεδομένη περίπου αυτή την πολιτική, αυτό το δρόμο ανάπτυξης που μας έφερε ως εδώ, εσείς που δεν αμφισβητείτε ούτε καν στα λόγια αυτό το σάπιο σύστημα με τις εκατόμβες νεκρών από την πανδημία, μπορείτε να κάνετε προτάσεις για υπουργούς υγείας κοινής αποδοχής, μπορείτε να βρίσκετε και να συζητάτε ή να θέλετε συμβούλια πολιτικών αρχηγών, μπορείτε να μαλώνετε για τα μικρά, ακριβώς όμως γιατί συμφωνείτε στα μεγάλα, στα ουσιαστικά. Οι θέσεις και οι προτάσεις του ΚΚΕ δεν συμπιέζονται στις αντοχές της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας. Έρχονται σε σύγκρουση με την ανάπτυξη των κερδών των λίγων, δηλαδή μια κούφτας που εκμεταλλεύονται τους πολλούς, που είναι αυτοί που ακόμα και σε αυτές τις ζωφερές συνθήκες συνεχίζουν να θησαυρίζουν. Γιατί ξέρουμε, όπως και εσείς, πως δεν βρισκόμαστε στο 1918, στα χρόνια της θανατηφόρας ισπανικής γρίπης,
όπου ακόμα και οι γιατροί ήταν δυσέβρετοι και τα μέσα πάρα πολύ λιγοστά. Βρισκόμαστε στο 2020 με την τεράστια ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, όπου η ίδια η χώρα μας διαθέτει πολυάριθμο και επιστημονικό και τεχνικό εργατικό δυναμικό. Και ενώ θα μπορούσε κάθε σχολική μονάδα, για παράδειγμα, να διαθέτει γιατρό, να διαθέτει έστω σχολικό νοσηλευτή, σήμερα όχι μόνο δεν διαθέτει τέτοιον, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν μικρά παιδιά, έρχονται στο κόμμα μας, όπως φαντάζομαι και σε άλλα κόμματα, τέτοιες καταγγελίες, αλλά φτάσαμε να συζητάμε ακόμα και αν θα έχει εκπαιδευτικό, νηπιαγωγό, δάσκαλο, καθηγητή. Το ΚΚΕ από αυτή την αφετηρία ξεκινάει. Από τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας, τις οποίες μπορεί να ικανοποιήσει βέβαια, πιστεύουμε, μια διαφορετική, μια απαραίτητη νέα κοινωνική οργάνωση, με τον ίδιο το λαό να κάνει κουμάντο. Μια κοινωνία με τέτοια οργάνωση, δηλαδή, της παραγωγής, των υπηρεσιών, όλης της οικονομίας, όπου η ανάπτυξή της θα καθορίζεται με αποκλειστικό γνώμονα όχι το κέρδος, αλλά τις πραγματικές σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και στη δουλειά, στην εργασία, στη μόρφωση, στην υγεία παντού. Οι προτάσεις μας ακριβώς γι' αυτά είναι και χρήσιμες και αναγκαίες και ουσιαστικές τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο. Και βέβαια, τελειώνοντας, θέλω να σημειώσω το εξής. Κύριε Μητσοτάκη, όπως έχετε στοχοποιήσει εδώ και καιρό όλους όσους ζητάνε τα αυτονόητα, λένε την άποψή τους, την παλεύουν αυτοί αγωνιστικά, τη διεκδικούν, το ίδιο κάνετε όλες αυτές τις μέρες και με το γιορτασμό του Πολυτεχνείου. Και έχετε βάλει υπουργούς σας, στελέχη σας, ορισμένα παπαγαλάκια σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να επιδίδονται σε ένα παραλήρημα ενάντια στην πορεία του Πολυτεχνείου. Και σήμερα το απογειώσατε αυτό κι εσείς ο ίδιος. Και βέβαια δείχνει από πού κατευθύνεται αυτή η εσχεμένη αυταρχικότητα, η προπαγάνδα, όλη αυτή η λάσπη που πέφτει ενάντια σε ένα γιορτασμό που, αν μη τι άλλο, αξίζει να θυμάστε ότι είναι ο λόγος που βρίσκεστε εδώ μέσα και έχετε και την πρωθυπουργική θέση. Γιατί στις 17 Νοέμβρη του 1974 εκλέχτηκε και το πρώτο έστω αστικό κοινοβούλιο μετά την 7χρονη δικτατορία και με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Γιατί υπήρχε και πριν το 1967 αυτό, αλλά χωρίς το ΚΚΕ, χωρίς την αριστερά κλπ. Όμως σας λέμε το εξής, και κυρίως απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας, στον ελληνικό λαό και από αυτό το βήμα. Δεν είναι το Πολυτεχνείο που απειλεί τη δημόσια υγεία. Δεν είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται με μέτρα προστασίας. Με μέτρα προστασίας πολύ καλύτερα και πολύ πιο αυξημένα από αυτά που υπάρχουν σε μια σειρά χώρους που η κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Γιατί το κάνετε όμως αυτό? Το κάνετε αφενός για να ενοχοποιήσετε το λαό, τη νεολαία, τις διεκδικήσεις τους για την πανδημία. Αυτό ήταν άλλωστε και το πνεύμα της ομιλίας σας σήμερα και γι' αυτό το συνδυάσατε και μάλιστα από την πρωτολογία σας, χωρίς να έχει θυχθεί από κανέναν άλλον. Και το κάνετε γιατί θέλετε να ξεμπερδέψετε με την ουσία του Πολυτεχνείου, των μηνυμάτων του και το περιεχόμενό του. Δεν μπορείτε λοιπόν να κοροϊδέψετε κανέναν, ούτε εδώ μέσα, ούτε έξω από αυτή την αίθουσα. Η απαγόρευση της πορείας για το Πολυτεχνείο δεν έχει ως αφετηρία την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά αυτό που χρόνια τώρα ενοχλεί την κυβέρνησή σας, αλλά και κάθε κυβέρνηση. Το γνήσιο αντιιμπεριαλιστικό περιεχόμενο της πορείας στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του στρατηγικού σας συμμάχου, που σήμερα αυτό το μήνυμα είναι περισσότερο επίκαιρο από τότε. Βγήκατε, για παράδειγμα, και πανηγυρίσατε όλοι σας για την εκλογή Biden και πριν αλέκτορ φωνήσε έσκασαν οι εκθέσεις του State Department που καλύπτει πλήρως την επιθετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης, του Ερντογάν. Όσο για τις απειλές και την πυγμή να τα δείξετε αλλού,
και όχι εδώ μέσα ή προς τον ελληνικό λαό και την ελληνική νεολαία. Να τα δείξετε στην TUI, τα tour operators, να τα δείξετε στους εφοπλιστές, σε μεγαλοξενοδόχους, να τα δείξετε σε ιδιώτες που διατηρούν οίκους ευγυρίες, σε όλους δηλαδή όσους πρωταρχικά ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα και ο λαός μας. Και βεβαίως θέλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και στα δικά τους μέτρα. Όσο για τις απαγορεύσεις, αυτές να τις απευθύνεται στα κόμματα που πειθαρχούν σε αδικαιολόγητες, σε αντιδημοκρατικές και αυταρχικές απαγορεύσεις, χωρίς λόγο, προσβάλλοντας μάλιστα και τον ηρωικό αγώνα των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους, μάτωσαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν ή έζησαν εκείνες τις μέρες του Πολυτεχνείου εκεί, αυτόν τον αγώνα. Το λαϊκό κίνημα, το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, το ΚΚΕ, έχουν αποδείξει ότι και φωνή έχουν και να αγωνίζονται μπορούν και να τηρούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα και όλες τις παροτρύνσεις και τις αποφάσεις της υγειονομικής πανεπιστημιακής κοινότητας. Και μάλιστα σας λέμε πολύ καλύτερα ξανά και από εσάς και από το κόμμα σας το ίδιο. Σας ευχαριστώ.